Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην Era Sport. Σήμερα έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα και έχουμε για Νικόλα Κολυτάκη μια ανακοίνωση. Έχουμε και μια σημερινή ανακοίνωση της οικογένειας του Παύλου Φίσα, Νίκο, την οποία διαβάζω. 7 χρόνια από τη στιγμή δολοφονία του Παύλου, τα λόγια έχουν στερέψει. 7 Οκτωβρίου 2020, περιμένουμε ότι ο κόσμος θα πλημμυρίσει τους δρόμους γύρω από το εφετείο για να φωνάξει ότι δεν είναι αθώοι. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου ως ελάχιστη δικαίωση στη μνήμη του Παύλου, αλλά και για όσους επλήγησαν από την ναζιστική βία, είναι η ανακοίνωση. Μάλιστα. Πάμε στο Γιώργο Μπαντή, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο του ΨΑΠ, με έντονη αγωνιστική δράση σε αυτά τα μέτωπα με τα οποία ασχολούμαστε σήμερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ένα πρώτο σχόλιο για την σημερινή ημέρα και την ανακοίνωση της οικογένειας του Παύλου. Σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια, όπως είπατε και εσείς, από τη δολοφονία του Παύλου. Ο Παύλος Φίσας, ο οποίος 7 χρόνια πριν δεν αντιστάθηκε μόνο κόντρα στον Ρουμπακιά, αντιστάθηκε κόντρα στον ίδιο τον ναζισμό και στην ουσία μας έδειξε τον δρόμο και όλοι μας πρέπει να πράξουμε έτσι. Όλοι πρέπει να αντισταθούμε απέναντι στον ναζισμό και στον φασισμό. Και ειδικότερα οι αθλητές, Γιώργο, που έχουν και μια μεγαλύτερη επιρροή, θα λέγαμε, στον κόσμο, έτσι. Ακριβώς. Οι αθλητές έχουμε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Πρέπει να δίνουμε το σωστό πρότυπο στα παιδιά, γιατί ο αθλητισμός μεγαλώνει παιδιά. Και πολλά από αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν βλέποντας τα πρότυπά τους και δίνοντας εμείς το καλό παράδειγμα. Σίγουρα θα μεγαλώσουμε καλύτερους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ο αθλητισμός, είτε ατομικά είτε ομαδικά, πρέπει να αντισταθεί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Για να μην ωρεοποιούμε τις καταστάσεις όμως, Γιώργο, να πούμε ότι κάποιοι αθλητές και παλέμαχοι και σημερινοί αθλητές μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δεν περνούν αυτό το μήνυμα, ίσως να περνούν και κάποιο διαφορετικό. Δηλαδή, έχουμε διαβάσει και έχουμε δει αθλητές, είδωλα μικρών παιδιών, έτσι, με τάσεις ρατσιστικές, ξενοφοβικές, με μηνύματα τα οποία σοκάρουν και λες, μα αυτός ο μάγος της μπάλας, το ίνδαλμα, είναι αυτός ο ίδιος που γράφει τώρα αυτά τα πράγματα για το διπλανό μου, για το συνάνθρωπό μου. Αυτές οι ιδεολογίες δεν έχουν χώρο στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός από τα αρχαία χρόνια, αν καθίσουμε και τον αναλύσουμε, θα δούμε ότι είναι ό,τι πιο αντιρατσιστικό, ό,τι πιο αντιναζιστικό, ό,τι πιο αντιφασιστικό υπάρχει. Γιατί βρισκόμαστε άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, διαφορετικής κουλτούρας, ψηλοί, κοντοί, όμορφοι, άσχημοι, λευκοί, μαύροι, όλοι μαζί ενωνόμαστε για το καλό. Το καλό είτε για ομαδικό άθλημα, είτε για ένα ατομικό άθλημα. Άρα από μόνος του αθλητισμός είναι εκείνος που δίνει γροθιά στον ίδιο τον ναζισμό. Έχουμε οπότε δει όμως τέτοιες φωνές δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Ή να το πω διαφορετικά, κατά λάθος περάσανε από τον αθλητισμό. Ναι, πάμε όμως και στην εξέδρα, γιατί έχουμε δει, είπες για κάποιους αθλητές που ενδεχομένως να έχουν διαφορετικό χρώμα από το δικό μας, έχουμε δει να αποδοκιμάζονται έντονα γι' αυτό και μόνο. Δηλαδή, είναι πολύ σκληρό να είσαι σε έναν αγωνιστικό χώρο, να αγωνίζεσαι μαζί με τους συμπαίκτες σου, να προσπαθήσεις να ικανοποιήσεις όλους όσοι είναι στην εξέδρα και για κάποιο λόγο να μην γίνεσαι αποδεκτός λόγω χρώματος, λόγω καταγωγής. Αυτές είναι αρρωστημένες συμπεριφορές από κάποια ευτυχώς μειονότητα του κοινού στα γήπεδα, γιατί συνήθως έχουμε δει ότι στα γήπεδα υπάρχουν οργανωμένες κυρίως ομάδες φιλάθλων, οι οποίες είναι απέναντι στον φασισμό και στον ναζισμό. Αυτές οι φωνές είναι μεμονωμένες, πρέπει να τις απομονώσουμε τελείως. Δεν έχουν χώρο στα γήπεδα, δεν έχουν χώρο στον αθλητισμό μας. Εμείς ως ποδοσφαιριστές δεν έχουμε καμία διάθεση να παίζουμε για εκείνους. Εμείς θέλουμε με τον συμπαίκτη μας, ο οποίος είναι από άλλη χώρα και άλλη κουλτούρα, άλλη θρησκεία, άλλο χρώμα, να είμαστε όλοι μαζί αγκαλιά και να παλεύουμε όλοι μαζί, όχι μόνο για το καλό της ομάδας μας, αλλά και για τον ίδιο τον αθλητισμό και κατ' επέκταση για την ίδια την κοινωνία. Και γι' αυτό, άρα, Γιώργο, δεν τους στέλνουμε στα γήπεδα, δεν χωράνε στα γήπεδα. Δεν χωράνε εκεί που η φωνή είναι μόνο κατά αυτών των ιδεολογιών, των ακραίων ιδεολογιών. Πάνω σε αυτό που λες, νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο το περίφημο no politica είναι άκρος πολιτικό, έτσι. Δεν υπάρχει no politica. Γιατί αυτό πίσω από το no politica κρύβονται πολλές φορές άλλες αντιλήψεις οι οποίες αναπαράγουν το ρατσισμό και το φασισμό μέσα στα γήπεδα. Δεν υπάρχει νοοπολίτικα.
οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε, ακόμη και στον δρόμο που περπατάμε, είναι μια πολιτική στάση ζωής, ο τρόπος ζωής μας. Όλα αυτά είναι πολιτική. Ακόμα και το πόσο κοστίζει το γάλα στο σούπερ μάρκετ είναι πολιτική. Ακόμα και το πόσο πληρώνουμε ενίκιο είναι πολιτική, ρεύμα, νερό και ούτω καθεξής. Άρα δεν γίνεται το νοοπολίτικα. Αυτοί που προσπαθούν να το πούνε είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μην έχουμε φωνή για τίποτα. Γιώργο, έχεις επικριθεί για τη στάση σου, την ιδεολογική αυτή κατάθεση ψυχής μέσα στα γήπεδα? Δηλαδή, έχεις έρθει κάποια στιγμή αντιμέτωπος με κάποιους ενδεχομένως από την εξέδρα ή παράγοντες άλλης ομάδας ή οτιδήποτε, λόγω του ότι είσαι αυτός που είσαι και περνάς τα μηνύματα που μας λες τώρα? Ναι, έχει συνέβη, αλλά πιστέψτε με πως ούτε μου πέρασε καν από το μυαλό να με επηρεάσει να σκεφτώ λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ίσα-ίσα με πείσμωσε και με έκανε να προσπαθώ η φωνή μου να γίνεται ακόμα πιο δυνατή και μάλιστα να μπορέσω να επηρεάσω και άλλους αθλητές που πιστέψτε με είναι αρκετοί εκείνοι που σκέφτονται διαφορετικά, είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι θέλουν το καλό του αθλήματος, είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι είναι κόντρα σε όλες αυτές τις αρρωστημένες ιδεολογίες, αλλά πολλές φορές δεν είχαν τον τρόπο έκφρασης γύρω από αυτό να εκφραστούν. Προσπαθούσα πάντα να επηρεάζω και αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι αρκετά και είναι κάτι που με κάνει να αισθάνομαι αισιόδοξος για το μέλλον. Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό, πέραν του ότι το κάνεις σαν άτομο, το κάνεις και συλλογικά μέσα από το ΨΑΠ, που μας είπε και πριν ο Άκης ο Καλλινικίδης που τον είχαμε, ότι έχεις κάνει πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι της ευαισθητοποίησης και των αθλητών και των οπαδών. Θες να μας πεις για πρωτοβουλίες του ΨΑΠ στο κομμάτι του αντιρατσιστικό? Φυσικά, ο ΨΑΠ έχει από την ώρα που αναλάβαμε εμείς πριν ένα χρόνο τα ηνία του συνδέσμου, έχουμε κάνει αντιρατσιστικές δράσεις. Έχουμε μοιράσει ρούχα, αθλητικό υλικό, μπάλες, παπούτσια σε προσφυγικές δομές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο αθλητισμός, ξέρετε, μπορεί να εντάξει στην κοινωνία παιδιά πολύ πιο εύκολα από ότι ένα διαφορετικό μέρος, όπως το σχολείο ή όπως η γειτονιά ή ο δρόμος. Πολλές φορές βλέπετε ότι δεν μιλάμε καν την ίδια γλώσσα, και όμως μπορούμε να παίξουμε μαζί ποδόσφαιρο με τη γλώσσα του ίδιου του ποδοσφαίρου. Οπότε ο αθλητισμός, σαν ευρία έννοια, έχει τη δυνατότητα να εντάξει πολύ πιο εύκολα ανθρώπους που έχουν ξεριζωθεί από τις πατρίδες τους και έχουν έρθει εδώ για ένα καλύτερο αύριο στην ίδια την κοινωνία, γιατί το είχε ανάγκη και η κοινωνία και εκείνη αυτό το πράγμα, όσο πιο γρηγορότερη γίνεται ένταξή τους. Ο αθλητισμός είναι σίγουρα ένα κομμάτι το οποίο βοηθά πάρα πολύ στην ένταξη ενός ανθρώπου στην κοινωνία. Και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν δημιουργήσει ποδοσφαιρικές ομάδες, αθλούνται, κάνουν πράγματα τα οποία έτσι έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους και τους δίνουν και μια τροφοδοσία ψυχής. Ωστόσο, πέρα από το κομμάτι αυτό, δηλαδή των δραστηριοτήτων, βλέπουμε και ένα, εύχομαι να είναι μικρό κομμάτι της κοινωνίας μας, να έχει ένα μίσος απέναντι σε ανθρώπους που ούτε καν οι φωτογραφίες τους που βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα δεν τους συγκινεί, να βλέπουμε παιδάκια ξυπόλυτα, παιδάκια να κλαίνουν τις αγκαλιές της μάνας τους και από κάτω μια ομάδα ανθρώπων να λένε πίσω στα σπίτια σας, άσχετα αν τα σπίτια τους είναι βομβαρδισμένα, άσχετα αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και τι θέλουμε εμείς και τι φταίμε εμείς. Και μιλάμε για ένα λαό ο οποίος ως μετανάστης έχει γράψει ιστορία, ο ελληνικός λαός, έτσι. Οι μισοί έχουν ξεριζωθεί. Ας μην πάμε και πίσω να μιλήσουμε για την προσφυγιά του 22 και πώς η μισή Ελλάδα ήταν πρόσφυγες και ποντιατικής καταγωγής. Και πόσα προσφυγικά σωματεία υπάρχουν έτσι στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο μπερδεμένοι, οι οποίοι είναι τόσο ανιστόρητοι, οι οποίοι θεωρούν ότι μισώντας την πατρίδα του άλλου αγαπάνε με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τη δική τους. Αυτό δεν ισχύει. Πατριώτης για μένα είναι αυτός που αγαπάει όλες τις πατρίδες του κόσμου, που μπορεί και βιώνει αυτά τα συναισθήματα. Και ο Έλληνας έχει ξεριζωθεί πάρα πολλές φορές. Έχει βιώσει και την προσφυγιά, έχει βιώσει και τη μετανάστευση. Πάρα πολλοί Έλληνες έχουν πάει στο εξωτερικό να δουλέψουν, οικονομικοί μετανάστες. Οπότε δεν μας αρμόζει να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν αυτό που βιώναμε εμείς χθες με αυτόν τον τρόπο. Γιώργο, 21 Μαρτίου είχατε κάνει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Ο ΨΑΠ, στο οποίο αντιρατσιστικό, 21 Μαρτίου, να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ενάντια στο ρατσισμό, στην οποία συμμετείχαν και
ας πούμε παίχτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες, έτσι, το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τέτοιου τύπου επικοινωνιακές δουλειές, ας πούμε. Ακριβώς. Είχαμε κάνει ένα βίντεο με Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Την Παγκόσμια ημέρα, όπως είπατε κι εσείς. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς το ότι συμμετείχαν, ειδικά εγώ είχα συγκινηθεί εκείνη την περίοδο, γιατί όλοι αυτοί οι μεγάλοι αθλητές, που οι περισσότεροι παίζουν και στην Εθνική Ελλάδος, έτσι, και αγωνίζονται στο εξωτερικό, δεχτήκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχουν σε αυτό το βίντεο. Και πραγματικά με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ καλά εκείνη την περίοδο και να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Και το σημαντικότερο είναι ότι αρχίζουν οι αθλητές και καταλαβαίνουν την ευθύνη που έχουν απέναντι στην κοινωνία και το πώς πρέπει να σταθούν απέναντι στην κοινωνία. Είναι σημαντικό αυτό. Να το κατανοήσουν πρώτα οι ίδιοι ότι έχουν ευθύνη. Ναι. Γιώργο, κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πεις, να περάσει ένα μήνυμα για το τι, πώς πρέπει να είναι ο σημερινός αθλητισμός, πέρα από την επαγγελματοποίηση που είναι ένα θέμα που άμα τα ανοίξουμε δεν κλείνει με τίποτα, αλλά απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα φασισμού, ρατσισμού κλπ. Πώς πρέπει να είναι ο αθλητισμός από την κερκίδα μέχρι τους αθλητές και τους παράγοντες εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, ένα αυτό. Και δεύτερο, μία, όχι πρόγνωση, ούτε πρόβλεψη, μία άποψη για το τι περιμένεις σε ό,τι αφορά την έκβαση της πολύκροτης δίκης της Χρυσής Αυγής, των δολοφόνων δηλαδή, του Παύλου Φίσα. Αυτό που περιμένω είναι αυτό που περιμένει ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτό που περιμένει η οικογένεια του Παύλου, είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε όλοι μας. Να πούμε ότι δεν είναι αθώοι και αυτό πρέπει να αποδειχτεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο και τον άλλο μήνα, όπως είπε και η οικογένεια, πρέπει όλοι να είμαστε πραγματικά έξω από το δικαστήριο. Τώρα για τον αθλητισμό, εγώ ονειρεύομαι τον αθλητισμό ένα ενιαίο κομμάτι, είτε παίζεις σε ατομικό άθλημα, είτε παίζει σωματικό άθλημα, είτε παίζει ποδόσφαιρο, είτε παίζει μπάσκετ, που πραγματικά θα πρεσβεύει εκείνες τις αξίες που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός, ο οποίος θα μεγαλώνει παιδιά, θα τα διδάσκει πως όλοι είμαστε ίσοι, αλλά όλοι είμαστε διαφορετικοί. Και όλοι έχουμε ίδια. Πρέπει να έχουμε ίδια συμμετοχή στο όνειρο. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε.